ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συνεργάτη της εκπομπής που μία έννοια στο πρόσφατο παρελθόν και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Στα περιβαλλοντικά. Στα περιβαλλοντικά. Ναι, ναι, ναι. Που τόσο ανάγκη το είχαμε, όχι ως τηλεόραση. Θα συνεχίσουμε συζήτηση. Κυρίως ως δημόσια τηλεόραση και ως ιδιωτική τηλεόραση. Ίσως από τις λίγες πρωτοβουλίες στην ιδιωτική τηλεόραση, όχι μοναδική, από τις λίγες πρωτοβουλίες υπέρ του περιβάλλοντος και οφείλεται σε εσάς, οφείλω να το πω δημόσια αυτό, με κίνδυνο να κρυφθώ, αν θέλετε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάποια πράγματα που γίνονται στη χώρα μας καλό είναι να τα λέμε και δημόσια για να παραμένουν. Νομίζω ότι αξίζει και πρέπει η δημόσια τηλεόραση να έχει και περιβαλλοντική ζώνη και περιβαλλοντική εκπομπή και μόνιμα έναν περιβαλλοντικό χαρακτήρα σε όλα τα θέματα με τα οποία ασχολείται. Δυστυχώς καταλαβαίνουμε με ένα τραγικό τρόπο ότι τα ζητήματα του περιβάλλοντος είναι ζητήματα ζωής. Δεν μπορούμε να τα υποτιμούμε. Δεν είναι μόνο ζητήματα που τυχαίνει να είναι και οικονομίας και υποδομών, αλλά είναι και ζητήματα επιβίωσης του πλανήτη. Δυστυχώς ο πλανήτης και γενικά η παγκόσμια κοινότητα δεν περπατάει σε έναν καλό και ασφαλή δρόμο. Οι προβλέψεις για το φαινόμενο θερμοκηπίου είναι αρνητικές. Το business as usual, δηλαδή αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο όπως συνεχίζουμε σήμερα να καταναλώνουμε και να παράγουμε, η παγκόσμια διάσκεψη διακυβερνητική για το κλίμα μας λέει ότι το 2100 θα έχουμε μια αύξηση 3 βαθμών Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο. Αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πολύ σκληρές λέξεις, θα είναι τραγικό όμως. Και σε επίπεδο υποδομών και σε ποιότητα ζωής, η Ανατολική Μεσόγειος, η χώρα μας λοιπόν, είναι μια από τις περιοχές που θα είναι πιο ευπρόσβλητες, ας το πούμε έτσι. Θα έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα από την κλιματική αλλαγή. Άρα το μόνο που μπορούμε να βάλουμε μπροστά είναι ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης, είναι στόχος του ΟΗΕ και γι' αυτό το λόγο κάναμε και τη συνεργασία μαζί σας με τη δημόσια τηλεόραση μέσα από τον οργανισμό ανακύκλωσης, γιατί η ανακύκλωση είναι ένα κομβικό σημείο όπου κάποιος βλέπει και την προστασία του περιβάλλοντος, καθαρή πόλη, αλλά και την κυκλική οικονομία, άρα ένα μοντέλο κλιματικό βιώσιμης οικονομίας. Όχι να το θέσω δημόσια. Ως μια προτροπή στους ανθρώπους που θα πάρουν στα χέρια τους δημόσια τηλεόραση στο επόμενο χρονικό διάστημα να συνεχίσουν ένα από τα θετικά. Από τα δεκάδες θετικά που έχει η δημόσια τηλεόραση και είναι αυτό η αναφορά και η αφοσίωση στο περιβάλλον, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και όχι μόνο, και στις αναπτυκτικές φυσικά μορφές ενέργειας που ακριβώς κατάφερε και αυτή η εκπομπή να αναδείξει στον βαθμό που βέβαια επέτρεπε και ο τηλεοπτικός χρόνος, πάντα όμως με τη βοήθεια του Υπουργείου και προσωπικά με τη δική σας συμπαράσταση. Και οφείλω αυτό να το πω προτρέποντας τους επόμενους που θα έχουν στα χέρια τους και τη δημόσια τηλεόραση. Εγώ δεν θα είμαι εδώ. Και γι' αυτό σας το λέω. Σας βεβαιώ, κύριε Χαριτάτο, ότι θα συνεχίσω με επικοδομητικό τρόπο να προτείνω και στην κυβέρνηση και στη δημόσια τηλεόραση να έχει τα θέματα περιβάλλοντος πρώτα. Λοιπόν, πάμε λίγο. Εσείς είδατε τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, να λέει δημόσια ότι δεν έχουμε χρήματα ούτε για κολόνες. Αυτή τη στιγμή το μόνο που ευχόμαστε όλοι είναι να μην υπάρξει ένα σοβαρό blackout το οποίο θα φέρει σε δύσκολη θέση τη χώρα μας διεθνώς μέσω τουριστικής περίοδου. Και παράλληλα, μάλιστα είπε ο κ. Χατζηδάκης ότι είχε 90 εκατομμύρια ευρώ κέρδη το 2014 ΔΕΗ και τώρα έχει 900 εκατομμύρια ευρώ ζημιές το χρόνο. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, για να το πω ξεκάθαρα, νομίζω ότι ο κ. Χατζηδάκης προσπαθεί να προετοιμάσει ένα σενάριο ξεπουλήματος της ΔΕΗ. Προσπαθεί δηλαδή να δημιουργήσει ένα σενάριο κρίσης, μια καταστροφολογική ερμηνεία των όσων συμβαίνουν στη ΔΕΗ, για να μπορέσει να δικαιολογήσει μετά τις επιλογές του που θα είναι αντίστοιχες με αυτές που έκανε κάποτε όπως ο ίδιος επέρεται στην Ολυμπιακή. Δεν είναι όμως τα πράγματα έτσι, κύριε Χαριτάτο. Εγώ θα σας πω το πιο απλό παράδειγμα, το πιο καθημερινό. Ποια είναι η πραγματική εικόνα της ΔΕΗ που εμείς δεν γνωρίζουμε. Καταρχήν, ξέρετε ότι η ΔΕΗ είναι πάροχος ενέργειας και δεν είναι αυτός ο οποίος κατασκευάζει το δίκτυο. Ναι. Άρα, κανείς δεν μπορεί να συνδέει τη ΔΕΗ με τις κολόνες που είναι δουλειά του ΔΔΕ. Ενός άλλου δημόσιου φορέα, ο οποίος δεν συζητείται κιόλας και δεν έχει την υψηλή τάση. Δεύτερον, άρα λοιπόν έχει μπλέξει τα θέματα επίτηδες για να προσανατολίσει ο κ. Χατζηδάκης. Και είναι κρίμα γιατί δεν μπορεί αυτή η συζήτηση να γίνει στη Βουλή. Εγώ από τώρα το λέω, πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά για τη ΔΕΗ όταν έρθουν οι προγραμματικές δηλώσεις. Ένα δεύτερο ζήτημα. Κατηγορεί τη ΔΕΗ ότι δεν έχει ούτε κολόνες. Και όμως και εσείς ο ίδιος είπατε πριν από λίγο ότι ο ΑΔΜΙΕ και ο ΔΔΕ κάνανε high score μέσα σε μια τραγική στιγμή στη Χαλκιδική. Δεν μπορούμε να το απολογήσουμε. Επισκεύασαν δίκτυο το οποίο είχε βλάβει στην υπερυψηλή και στην υψηλή με κολόνες οι οποίες δεν είναι αυθαίρετες κατασκευές. Είναι ειδικά μελετημένες για αυτές τις αντοχές και για αυτά τα καιρικά φαινόμενα που ξεπεράστηκαν όμως δυστυχώς λόγω της κλιματικής κρίσης και αποκαταστάθηκε σε λιγότερο χρόνο από ό,τι είχαμε προβλέψει με δύο νύχτες από την πρώτη της καταστροφής και τη δεύτερη η επισκευή. Άρα τα φαινόμενα και οι εργαζόμενοι τον διέψευσαν τον κύριο Χατζηδάκη. Και ξέρετε γιατί το έκαναν αυτό. Και γιατί έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και γιατί αγαπάνε τη δουλειά την οποία κάνουν. Όμως ποιο είναι το ζήτημα για τη ΔΕΗ και η συζήτηση που γίνεται για τα κέρδη. Πράγματι μπορεί να υπήρχαν κέρδη, γιατί ξέρετε τα λογιστικά βιβλία δεν λένε πάντα την αλήθεια. Yeah. Όμως την περίοδο 15-19 δεν αυξήθηκε το ηλεκτρικό ρεύμα. Την περίοδο 10-14 αυξήθηκε. Και αυξήθηκε πάρα πολύ, από 40-60%. Ναι, είναι εύκολο να δημιουργώ κέρδη σε έναν οργανισμό όταν χαρατσώνω τους πολίτες και όταν χρεώνω υπερβολικά τα νοικοκυριά. Όταν όμως ταυτόχρονα δεν αυξάνω
το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Και βοηθά ώστε η ΔΕΗ να αποκτήσει επιτέλους επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό δεν λέγεται μια πολιτική που είναι προς όφελος και της ΔΕΗ και των πολιτών και του κλίματος. Γιατί το τραγικότερο όλων είναι ότι όταν παρέδωσαν τη ΔΕΗ το 2015, η ΔΕΗ ήταν ο ουραγός στις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο ισχυρότερος ενεργειακός φορέας της χώρας μας, αυτός που έχει όλη την τεχνογνωσία και χιλιάδες στελέχη, λέτε, δεν είχαν δηλαδή επενδύσεις σε ανανεώσιμες. Η νέα κυβέρνηση δίνει μια εικόνα εξασθενημένης ΔΕΗ στα όρια της προκοπίας. Εγώ θεωρώ για να μπορέσει όλη τμηματικά να τη δώσει σε ιδιώτες. Μάλλον τα φιλετά. Αυτό όμως μπορεί να χαρακτηριστεί από έναν τηλεθεατή υπερβολικό. Έχει αυτό το θάρρος μια νέα κυβέρνηση να δίνει μια τέτοια εικόνα όταν αυτή δεν είναι πραγματική. Εμείς θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι θέμα ορών να αποδειχτεί αυτό από τα νούμερα και από τις αντιδράσεις. Να δούμε τι θα κάνουμε στο τέλος. Σας μιλάω όμως πάρα πολύ συγκεκριμένα. Αυξήσεις στην περίοδο 10-15 μέχρι και 60% στο κόστος ρεύματος, μηδενικές αυξήσεις το 15-19. Ταυτόχρονα, γρήγορη αποκατάσταση όλων των ζημιών. Φάνηκε, προχτές φάνηκε. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το λέει κάποιος για κάτι που δεν έχει συμβεί στη ζωή μας. Προχτές το είδαν όλοι στη Χαλκιδική. Και μάλιστα σε υψηλή, υπερυψηλή, σε πολύ δύσκολους πυλώνες, με δύσκολες καιρικές συνθήκες, με δύο νύχτες δουλειά. Έγιναν όμως όλα αυτά. Εγώ λοιπόν προειδοποιώ ότι τα βασικά ζητήματα της ΔΕΗ είναι το άνοιγμά της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην κλιματική αλλαγή. Αν θέλετε, η διατήρηση χαμηλού κόστους ενέργειας για τα σπίτια. Η αποτροπή της ενεργειακής φτώχειας, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα στην Ευρώπη, που θέλουμε να είναι κλιματικά ουδέτεροι και συνδέεται με το πρώτο κομμάτι της συζήτησής μας, είναι η είσοδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να μην συνδυαστεί με ενεργειακή φτώχεια, το αγαθό της ενέργειας δηλαδή να είναι προσιτό για τον πολίτη και βέβαια η δίκαιη μετάβαση. Είναι ίσως το ισχυρότερο από αυτά που κάναμε. Άρα, εσείς λέτε ότι η ΔΕΗ είναι βιώσιμη. Η δίκαιη μετάβαση. Θα σας πω πώς μπορεί να γίνει βιώσιμη η ΔΕΗ. Είναι βιώσιμη αυτή τη στιγμή. Η ΔΕΗ, βέβαια, μπορεί να είναι βιώσιμη. Η ΔΕΗ που παραδώσατε στην κυβέρνηση. Βεβαίως, γιατί είναι βιώσιμη. Γιατί στα λογιστικά της έχουν περάσει, αν θέλετε, και προβλεπόμενα έσοδα από τις μονάδες που είναι ο διαγωνισμός στον αέρα. Ξέρετε ότι έχουμε ένα διαγωνισμό για τις λιγνητικές μονάδες στον αέρα, στον οποίο υποχρεωθήκαμε επειδή η κυβέρνηση του κ. Χατζηδάκη έχασε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να τα λέμε αυτά. Οι ίδιοι χάσανε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μας υποχρέωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πουλήσουμε, μάλιστα, να το πω έτσι, κάποιες λιγνητικές μονάδες. Ο κ. Χατζηδάκης μπορεί να έχει στο μυαλό του, δεν κάνω δίκη προθέσεων, να πουλήσει και υδροηλεκτρικά έργα, το φιλέτο δηλαδή. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι δεν πρέπει να χαθεί το φιλέτο της ενέργειας και ιδιαίτερα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τη ΔΕΗ. Χωρίς να έχουμε αύξηση του κόστου ενέργειας. Να προλάβουμε και άλλα ερωτήματα. Πριν από λίγη ώρα ανακοινώσαμε από τη δημόσια τηλεόραση τα πρώτα μέτρα για το μεταναστευτικό, από επίσημα με τη βοήθεια του Γιάννη Τροπή, του πολιτικού μας συντάκτη. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση το μεταναστευτικό. Κάτι που ενδεχομένως, κάτι στο οποίο εσείς μάλλον δεν έχετε καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, άμεση αποσυφόρηση των νησιών, επιταχύνονται οι δικασίες άδειας χορήγησης ασύλου και επιστροφή στις χώρες προέλευσης. Όσοι δεν μπορούν να βρίσκονται στη χώρα μας, θα επιστρέφουν στις χώρες προέλευσης. Εγώ από μια γρήγορη, όχι ανάγνωση, γιατί σας άκουσα απλά, δεν πρόλαβα να τα διαβάσω. Από μια γρήγορη αξιολόγηση αυτών που άκουσα, είναι ότι δεν υπόθηκε τίποτα καινούριο. Αυτά τα οποία ανακοίνωσαν σήμερα μάλλον είναι πράγματα τα οποία υλοποιούνταν ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο κ. Χρυσοχοΐδης ο ίδιος βρέθηκε στη δύσκολη θέση να πάει στη Μόρια και στη Μυτιλίνη στο νησί της Λέσβου και να πει ότι είναι εξαιρετικές συνθήκες. Είπε αυτός ότι δεν έχει να παρατηρήσει κάτι αρνητικό. Άρα όλη αυτή η συζήτηση που γινόταν για το μεταναστευτικό και για τα κέντρα υποδοχής είναι μια συζήτηση η οποία εικονικά δυστυχώς αντιπολιτευτικά στηνόταν από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως που εγώ έχω να πω είναι ότι εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα κρίσιμα για το μεταναστευτικό που προέκυψαν από αυτή την κυβέρνηση. Το πρώτο είναι ότι ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση είχε επιλέξει να έχει ειδικό υπουργείο, όπως κάνει η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, ή να έχει τα θέματα της μετανάστευσης και του προσφυγικού στο Υπουργείο Εσωτερικών, τα μεταφέρουν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, λες και είναι θέμα στενόμευσης στο προσφυγικό. Δεν είναι θέμα ασύλου, δεν είναι θέμα δικαιωμάτων, δεν είναι θέμα πιθανά σύνδεσης οικογενειών ή διακρίσεων σοβαρότατων που υπάρχουν στους ανθρώπους αυτούς. Και το δεύτερο, το οποίο επίσης έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι αυτό το οποίο προχώρησε ο κύριος Βρούτσης, να μην δώσει τη δυνατότητα να έχουν ασυνόδευτα προσφυγόπουλα που πρέπει να κάνουν εμβόλια άμκα. Αυτό είναι τραγικό. Έχουμε προβεί σε δύο ενέργειες ως χώρα που έρχονται σε σύγκρουση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ξέρω ότι γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη για τα ζητήματα αυτά. Σε αυτά, μάλλον, κλήθηκαν να απαντήσουν και με τον κύριο Αβραμόπουλο σήμερα τα στελέχη της κυβέρνησης. Όμως, σε κάθε περίπτωση, από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι εσείς προεκλογικά ανοίξατε τις πόρτες και τα παράθυρα σε οποιονδήποτε έμπαινε στην χώρα, δίνατε δυνατότητες που δεν όφιλε η ελληνική κυβέρνηση να δώσει και έρχεται αυτή η κυβέρνηση να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Σας το λέω λίγο ελεύθερη μετάφραση, ωστόσο για να σας δείλω και την αντίδραση που υπήρχε και από τον κύριο Βρούτση και από την κυβέρνηση αυτό. Εμείς κάναμε μια πολύ δύσκολη και σημαντική συμφωνία. Ότι είχε ξεφύγει η κατάσταση επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και έπρεπε αυτή η υπόθεση να μαζευτεί προς όφελος των ευαίσθητων ισορροπιών εντός της χώρας και φυσικά
του ποιοι έρχονται και πώς έρχονται, να μπορούμε να υπάρχει ένας έλεγχος. Καταλαβαίνω κάτι. Βέβαια, ξέρετε, κύριε Χαριτάτο, αυτό συγκρούεται με την εικόνα που έχει η χώρα μας τα τελευταία 2,5 χρόνια. Διότι πράγματι στην αρχή υπήρχε λόγω της κρίσης του πολέμου ένα μεγάλο μεταναστευτικό προσφυγικό ρεύμα. Αυτό με τη συμφωνία που εμείς επιδιώξαμε και είχαμε Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Τα θυμόμαστε αυτά. Με τη συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία όμως εμείς περιορίσαμε πάρα πολύ τα θέματα αυτά, σε πάρα πολύ μικρό αριθμό. Από εκεί που είχαμε δηλαδή εκατοντάδες χιλιάδες, να έχουμε λίγες χιλιάδες, πιθανά εκατοντάδες πλέον. Και αυτό γιατί η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα απέναντι στην Τουρκία. Κάτι το οποίο επισημαίνω ότι ο κύριος Βέμπερ, ο φίλος του κύριου Μητσοτάκη, το αμφισβητεί και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς όμως λέμε ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να έχουμε διάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία για το θέμα του προσφυγικού και όχι μόνο της Ελλάδας. Αυτό μας κάνει πιο ισχυρούς. Με αυτό κατορθώσαμε να περιορίσουμε τη μεγάλη ροή, που όμως πρέπει να ομολογήσω ότι το βασικό πρόβλημα είναι το θέμα της ειρήνης, κύριε Χαριτάτο. Δεν είναι το πρόβλημα του πώς θα περιθάλψουμε ή θα δώσουμε άσυλο σε μερικές εκατοντάδες πρόσφυγες. Άμα η Ευρώπη δεν βρει λύση για το θέμα της Συρίας και των συγκρούσεων και του Κουρδικού και της Τουρκίας και όλων των κορνάδων στη Μέση Ανατολή, όλοι μετά θα ψάχνουμε να βρούμε χατζαπλά να κλείσουμε μια τεράστια πληγή υπομοραγή. Και αυτό στην Ευρώπη είναι πολύ πιο έντονο. Πάμε σε αυτό που περιμένω ότι θέλετε να σας ρωτήσω. Βεβαίως. Όλοι έχουν μια αίσθηση από τα κείμενα, από τα ρεπορτάζ, από τα πρωτοσέλιδα στο διαδίκτυο και στις εφημερίδες ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποφασίσει να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα. Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι. Δώστε μας όσα εσείς γνωρίζετε από τη σκέψη του Αλέξη Τσίπρα, πόσα συζητάτε αυτή τη στιγμή τώρα, μέσα στην καρδιά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είστε από τα στελέχη που έχετε πει μπροστά και στα δύσκολα για το κόμμα. Και έχει αξία η δική σας αντίδραση. Εμάς είναι καθήκον μας να κάνουμε. Δηλαδή είμαι και ενδιαφέρον σε αυτά που λέτε, γιατί κάτι θα ξέρετε από πρώτο χέρι. Εμάς είναι καθήκον. Τι είναι νέο κόμμα. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εμάς είναι καθήκον μας να κάνουμε πάντα ό,τι καλύτερο είναι δυνατόν για την πατρίδα μας. Και μετά για το ΣΥΡΙΖΑ. Οτιδήποτε συζητάμε σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ έχει να κάνει με το πώς θα είναι προς όφελος των πολιτών η λειτουργία της πολιτικής. Δεν θα είναι ΠΑΣΟΚ δηλαδή. Μάλιστα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε στο ΠΑΣΟΚ δεν θέλουν να λέγονται ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι αυτό ήταν από τα καλύτερα ατάκες. Όταν το ΠΑΣΟΚ θέλει να ξεχάσει το όνομα ΠΑΣΟΚ, είναι προφανές. Συγχωρέστε με, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος βέβαια, που ούτε εμείς θέλουμε να γίνουμε ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, ένα ΠΑΣΟΚ που τελικά συνεργάστηκε με τον κύριο Σαμαρά. Γιατί ίσως αυτό ήταν και το κύκνιο άσμα. Ποιο θα είναι αυτό το νέο κόμμα, κύριε. Αυτό που μας ενδιαφέρει και πρέπει να το ξεκαθαρίσω είναι ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα της αριστεράς, που είμαστε μάλλον και το. Όχι μάλλον, είμαστε το πιο ισχυρό κόμμα της αριστεράς σήμερα στην Ευρώπη, με το μεγαλύτερο ποσοστό και ίσως ένα σημείο αναφοράς για όλη την προοδευτική σκέψη. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να ανοιχθούμε προς το κέντρο ή προς τον κέντρο αριστερά. Θέλουμε να ανοιχθούμε προς την κοινωνία. Εμείς θέλουμε όλος ο κόσμος ο οποίος πίστεψε στο ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύει ακόμα, γιατί το 31,5% είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Θέλουμε να παραμείνει ενεργός, να συνομιλεί με το ΣΥΡΙΖΑ, να στέλνει μηνύματα, να λαμβάνει μηνύματα, ενώ να λειτουργεί στην πολιτική. Και αυτό θέλουμε να χαρακτηρίζει όλη την ελληνική κοινωνία, γιατί έχουμε μπροστά μας δύο σημαντικά καθήκοντα. Το πρώτο είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κοινωνία να προφυλάξουμε όλα αυτά που κερδίσαμε 4 χρόνια, γιατί κάποιοι τα αμφισβητούν. Ιδιαίτερα ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Και το δεύτερο είναι να προχωρήσουμε και σε νέες κατακτήσεις, βλέποντας και στο μέλλον και στη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα που περιγράφεται το νέο αφήγημα. Για να γίνει λοιπόν αυτό. Που περιγράφεται το νέο αφήγημα. Το οποίο είναι από την πρώτη μέρα όμως μετά τις εκλογές, δεν είναι άλλο. Υπερασπιζόμαστε δεκεκτημένα, διεκδικούμε το αύριο και προφανώς διεκδικούμε την κυβέρνηση της χώρας. Διεκδικούμε η κοινωνία να κάνει κουμάντο και όχι λίγοι και εκλεκτοί πίσω από κλειστές πόρτες. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει αν ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει κλειστό στο καβούκι του 3-4% ή του 5%, αν έχουμε έναν κομματικό εγωισμό. Θέλουμε ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ που τον ψήφισε, που τον υποστηρίζει, που ενδιαφέρεται, που νοιάζεται, να μπορεί να είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και να συνομιλεί. Και όχι μόνο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Να είναι μέσα στους δήμους, στα συνδικάτα, στα νεολαϊκά κινήματα, στους χώρους πολιτισμού, αθλητισμού. Μας ενδιαφέρει η δημιουργία, κύριε Χαριτάτο. Αυτό κάναμε και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος τα τελευταία 4 χρόνια. Αυτό τουλάχιστον ζω εγώ στην πολιτική. Αυτό θέλουμε να κάνει και ο κόσμος. Συνεπώς, τοποθετήσεις, παράδειγμα όπως του κυρίου Κρεμαστινού, που είναι ένας έμπειρος πολιτικός, προσέχει τι λέει, ξέρει τι λέει, ότι η φυσική μας θέση, αν ερμηνεύω σωστά τα λόγια του καθηγητή, είναι να είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, που εξόργησαν την κυρία Φόφη γεννηματά, ή και άλλες φωνές που ακούγονται αυτή τη στιγμή μέσα στο Κινάλ Παύλα Πασόκ. Είναι φωνές που ενδεχομένως είναι έξω από την πόρτα σας. Είναι ανοιχτές οι πόρτες για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θέλουν να μπουν στη δυναμική της Προοδευτικής Συμμαχίας. Πρέπει να σας πω, κύριε Χαριτάτο, ότι η κουβέντα αυτή γίνεται για την κοινωνία και στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο επίπεδο. Στην κοινωνία είναι και τα στελέχη και οι ψηφοφόροι του κοινά. Εκεί κρινόμαστε. Στην κοινωνία είναι κάθε μέρα. Εκεί κρινόμαστε όμως όλοι. Αλλά θέλουν και τις προκλήσεις να τις απαντούν μέρα με τη μέρα. Εκεί κρινόμαστε όμως όλοι. Εμείς είχαμε ανοίξει και την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο τον διάλογο και ήμασταν στη διάθεση του ΠΑΣΟΚ και του Κινάλε, μετέπειτα όπως μετονομάστηκε, Δημοκρατική Συμπαράταξη και της κυρίας Φόβης Γεννηματά, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μέσα στη Βουλή και να ψηφίσουμε κάποια πράγματα μαζί.
Εμένα με ξένησε ιδιαίτερα το ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δέχτηκε να ψηφίσει την απλή αναλογική. Το ότι η κυρία Γερματά έβαλε προεκλογικό όρο ότι θα στηρίξουν κυβέρνηση η οποία θα καταργήσει την απλή αναλογική. Δεν αντιστοιχεί με τις ιδέες πρόοδου και της αριστεράς. Με αυτό που ονομάζεται η δημοκρατική παράταξη. Καταλαβαίνετε εδώ, ότι η Φόφη Γερματά αισθάνεται ότι απειλείται από το ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις ώρες. Γι' αυτό και ακούμε τέτοιες, αν θέλετε, δυναμικές αναφορές και στην πρόσφατη τοποθέτησή της. Απειλεί τη Φόφη Γερματά. Αυτό αισθάνεται αυτή τη στιγμή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτησή σας, παρότι δεν συμφωνώ με λέξεις όπως απειλή στην πολιτική, θεωρώ ότι η κοινωνία αμφισβητεί αυτή τη στιγμή την ύπαρξη του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του, αν εξυπηρετεί όχι αριστερές και προοδευτικές ιδέες. Σε αυτό πρέπει να απαντήσει το ΚΙΝΑΛ και το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι κάτι το οποίο εγώ θα μπω στη δική του συζήτηση και θα ήθελα να μπούμε σε αυτήν. Στο κοινωνικό επίπεδο γίνονται όλα και λέω πάρα πολύ απλά. Θα υπερασπιστούμε μαζί την απλή αναλογική στη Βουλή. Είναι ένα θέμα μπροστά του. Εδώ είναι για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής. Θα υπερασπιστούμε την αύξηση του κατώτατου μισθού, θα υπερασπιστούμε τις συλλογικές συμβάσεις. Αυτά είναι συγκεκριμένα. Θα υπερασπιστούμε τη μάχη για την κλιματική αλλαγή, θα υπερασπιστούμε την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και την υπεράσπιση των επενδύσεων της ΔΕΗ. Αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα. Εκεί θα μετρηθούμε όλοι. Και η κυρία Γεννηματά και ο κύριος Κρεμαστινός και όλα τα στελέχη και εμείς. Και εμείς από εκεί κρινόμαστε από τους πολίτες. Και επειδή εμείς αισθανθήκαμε μια διαμαρτυρία έντονη στις εκλογές, δεν το υποτιμώ. Πρέπει να δούμε και πώς κάναμε, ίσως είχαμε ελλείψεις και στα θέματα των συνεργασιών και στα θέματα του κοινωνικού ΣΥΡΙΖΑ και στα θέματα της επικοινωνίας, γιατί εκεί ήταν τα προβλήματά μας. Εμείς λοιπόν λύνουμε ένα από τα μεγάλα μας προβλήματα που ήταν ο περιορισμός του κομματικού χώρου, γιατί τα κομματικά όρια, τα οργανωτικά όρια είναι ψευδή όρια. Τα κοινωνικά είναι τα πραγματικά όρια της αριστεράς και συνομιλούμε με το σύνολο της κοινωνίας και όλες τις δυνάμεις που θέλουν την πρόοδο στη χώρα μας. Οπότε, εξάλλου, μας ψήφισαν οι άνθρωποι. Να υποθέσω ή να το ρωτήσω ότι οποιαδήποτε ψήφο ανοχή σε αυτή την κυβέρνηση από το ΚΙΝΑΛ και τη Φόφη Γερματά. Υπάρχει το, ξέρετε, με τις ψήφους του ΚΙΝΑΛ, σχηματίζει το 180, το επιθυμητό 180 η κυβέρνηση. Ναι, νομίζω ότι όλοι θα κρυθούμε στη Βουλή, κύριε Καρδάτη. Κάθε φορά που υπάρχει ψήφος ανοχής από το ΚΙΝΑΛ, θα απομακρύνεται από οποιαδήποτε πιθανή, αν θέλετε, συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ προς όφελος της κεντροαριστεράς. Ωραία, παρότι εκ μέρους μας. Πόσο πιο ευγενικά να το πω. Παρότι εκ μέρους μας η πρόταση για προγραμματικές συμμαχίες και προγραμματική αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή θα είναι πάντα ανοιχτή και παρότι η πρόταση εκ μέρους μας στα υπόλοιπα κοινωνικά φόρα, στην αυτοδιοίκηση, στο συνδικαλισμό, στις δημιουργίες της κοινωνίας θα είναι να είμαστε όλοι μαζί, ο προοδευτικός δημοκρατικός χώρος και να διεκδικεί νέες κατακτήσεις και να υπερασπιστείτε τις παλιές. Νομίζω ότι από τη στάση του ΚΙΝΑΛ στη Βουλή θα καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα για το που θέλει το πάει η κυρία Γεννηματά. Ή που θέλουν να πάνε κάποιοι μέσα και πιέζουν την κυρία Γεννηματά προς τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Ένα τελευταίο ερώτημα αφορά την συνέντευξη στην Καθημερινή του κυρίου Στουρνάρα. Ο κύριος Στουρνάρας για πολλοί εξεπλάγησαν, άλλοι θεωρούσαν ως προβλέψιμη πιθανή την αντίδραση επίσημα πλέον μέσω συνέντευξης του κεντρικού τραπεζίτη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος στη συνέντευξή του στην Καθημερινή εξαπέλυσε μια επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον έτσι περιγράφεται από τους δημοσιογράφους. Μίλησε για κρατικούς και παρακρατικούς παράγοντες που επιδίωξαν την ηθική του εξόντωση. Επίσης, είπε ο κ. Στουρνάρας ότι άντεξα και προστάτευσα την ανεξαρτησία της Τράπεζας Ελλάδος επειδή είμαι απολύτως καθαρός, επειδή δεν βρήκαν απολύτως τίποτα εσκευωρή. Και εσκευωρή, πιθανολογούμε σύμφωνα με τα λεγόμενα Στουρνάρα, ήταν εσείς. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, ο κύριος Στουρνάρας προσπαθεί να φτιάξει ένα σενάριο, γιατί δεν είπε τίποτα συγκεκριμένο, κρύβοντας όμως την ουσία για την ταμπακέρα. Και εδώ πρέπει να είμαι πολύ συγκεκριμένος και πιθανά σκληρός. Πάντως είναι πρόθυμος να μιλήσει, αν τυχόν κληθεί. Ωραία, εγώ θα μιλήσω όμως τώρα, κύριε Χαριτάτο. Θα κληθεί να καταθέσει αν χρειαστεί. Δεν είναι μεγάλο στομί αυτό που είπα, αλλά είναι, ξέρει και ο κάθε Έλληνας πολίτης και η κάθε Ελληνίδα. Ο κύριος Στουρνάρας συμμετείχε σε κυβερνήσεις που χρεοκόπησαν την πατρίδα μας. Ήταν υπουργός. Και η κυβέρνηση η οποία υπηρετήσαμε εμείς ήταν η κυβέρνηση που όχι απλά έβγαλε από το μνημόνιο τη χώρα μας, στην οποία έβαλε ο κύριος Στουρνάρας, αλλά και είναι κυβερνήσεις που πετύχαν 9 συνεχόμενα τρίμηνα θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, είναι υπεύθυνος για τα δημοσιονομικά και για τα αναπτυξιακά προφίλ της χώρας. Σε αυτά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν επιτυχημένη. Και ήταν και με τη δίκη του θητεία. Δεν το υποτιμώ. Όμως, γιατί δεν συζητάει για την ταμπακέρα και δημιουργεί σενάρια φανταστικά γύρω από εχθρούς και συνωμοσιολογία. Για ποιο λόγο? Εδώ τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Εγώ θέλω να μιλήσω για αυτό που ενδιαφέρει τους Έλληνες. Τους Έλληνες τους ενδιαφέρει να μην είναι χρεοκοπημένη η πατρίδα τους, να υπάρχουν δουλειές με καλύτερες αμοιβές και να πηγαίνουμε συνέχεια προς τα μπροστά. Όχι να γυρίζουμε προς τα πίσω σε επιστολιστική γραμμή, γιατί αυτό το έχει πει ο κύριος Στουρνάρας. Όχι να γυρίζουμε προς τα πίσω σε χρήση των διαθεσίμων των ασφαλιστικών ταμείων από χρηματιστηριακές εταιρείες, γιατί και αυτό το έχει πει ο κύριος Στουρνάρας στο συνέδριο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών.
Άρα επί του συγκεκριμένου να γίνεται συζήτηση. Για αυτά που έχει ευθύνη και πολιτική και ως διοικητής. Και έχουμε και όπως ήδη έχει αναφερθεί σε πρωτοσέλιδο, έχουμε την, τουλάχιστον όπως έτσι αναγράφεται, δίωξη κατά, για την υπόθεση Καλαγουρίτσα κατά του κυρίου Κρέτσου. Η πρώτη αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι? Κοιτάξτε, νομίζω ότι. Είναι μια υπόθεση από το παλαιότερο πολλών μηνών που είχε μπει στο σιρτάρι και ανασύρεται. Λοιπόν, κοιτάξτε. Καταρχήν, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Καθαρός ουρανός σας τραπέζι δεν φοβάται. Διότι αυτή η κυβέρνηση και η Επιτροπή Διαγωνισμού, αν θυμάστε τότε, ήταν αυτή η οποία απέρριψε το φάκελο του κυρίου Καλογρίτσα και δεν επέτρεψε να φτάσει στην τελική συζήτηση για τις συμβάσεις και τις αδειοδοτήσεις τηλεοπτικών σταθμών, γιατί δεν μπόρεσε να αποδείξει μια σειρά στοιχεία του φακέλου τα οποία ήταν απαραίτητα για να πάρει άδεια. Άρα, εμείς είχαμε την ευθύνη και αναλάβαμε την ευθύνη, όπως έπρεπε βέβαια με διαφάνεια μέσα από μια Επιτροπή Διαγωνισμού και χωρίς παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων να είναι τίμιος διαφανής ο διαγωνισμός. Πολύ ανησυχούν. Δηλαδή, σας φαίνεται ως δίωξη πυροτέχνημα. Μα δεν υπάρχει καμία βάση. Όπως περιγράφεται η αντίδραση. Επιτρέψτε μου να σας πω. Ναι, εγώ εδώ είμαι ως πολιτικό πρόσωπο. Δεν είμαι ούτως ανακριτής, ούτως δικαστής, ούτως αστυνόμος. Και προφανώς εγώ θα πω ότι πρέπει να γίνει ξεκάθαρα η δουλειά όλων της δικαιοσύνης απολύτως καθαρά, διότι ο κύριος Κρέτσος, ξέρετε, δεν παρενέβη σε κανένα σημείο της διαδικασίας αδειοδοτήσεων, διότι υπήρχαν συγκεκριμένες αρχές διαγωνισμού, δηλαδή επιτροπές, οι οποίες κάνουν διαγωνισμό και απέρριψαν το φάκελο του κ. Καλογρίτσα. Έρχονται τώρα να μας πούν ότι φταίμε εμείς γιατί απορρίφθηκε ο φάκελος του κ. Καλογρίτσα, ή έρχονται να μας θυμίσουν ότι κάποιοι δεν συμπαθούν πολύ τον κύριο Κρέτσο. Επιτρέψτε να σας πω γιατί όμως. Όταν ξαφνικά βλέπω στο διαδίκτυο ή σε εφημερίδες με ευρείας κυκλοφορίας να αναστείλεται η υπόθεση Καλογρίτσα. Ποιες εφημερίδες είναι αυτές, κύριε Χαριτάτο? Με δίωξη κατά του υπουργού Κρέτσου. Ποιες εφημερίδες είναι αυτές, κύριε Χαριτάτο? Δεν θέλω να μου πείτε, να σας πω ένα παράδειγμα. Μπορεί να είναι εφημερίδες οι οποίες ανήκουν σε αυτούς που αναγκάστηκαν και πληρώσαν 500 εκατομμύρια ευρώ για να υπάρχουν επιτέλους άδειες τηλεοπτικών καναλιών στην Ελλάδα. Πολλοί στεναχωρήθηκαν και από τον κύριο Παπά και από τον κύριο Κρέτσο, γιατί κάναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε και όπως τους έδωσαν. Ο καθαρός ουρανός σας τραπέζι φοβάται, το λέτε για τον κύριο Κρέτσο. Προφανώς. Όχι για τον κύριο Καλογρίτσα, για να επικαιροποιήσουμε, να διορθώσουμε παρακαλώ τον κύριο. Ζητώ συγγνώμη, απλά δεν άκουσαν καλά συνεργάτες μας. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και Τηλεπικοινωνιών ήταν αυτό το οποίο είχε την ευθύνη του διαγωνισμού και δόθηκαν άδειες. Και κάποιοι κατέβαλαν όχι μόνο λεφτά για τις άδειες, αλλά και για κάτι τέλη διαφημίσεων που δεν πληρωνόντουσαν ποτέ από τα ιδιωτικά κανάλια. Και αυτό το Υπουργείο και η Επιτροπή Διαγωνισμού ήταν αυτό που απέρριψε το φάκελο του κ. Καλογρίτσα, γιατί δεν είχε όλα τα νόμιμα στοιχεία που απαιτούσε για να πάρει κάποιος άδεια. Εμείς λοιπόν κλείσαμε τη διαδρομή Καλογρίτσα, γιατί δεν ήταν τυπική και σωστή, όχι γιατί το επιλέξαμε πριν. Αν μπορείτε, κύριε Υπουργέ, ότι στις πρώτες ώρες αυτής της νέας κυβέρνησης προκύπτουν διώξεις εντυπώσεων παύλα πυροτεχνήματα, έχει αξία να το λέτε εσείς. Είναι με πολιτικούς όρους το δημοσίευμα. Είναι με πολιτικούς όρους το δημοσίευμα, το λέω εγώ. Είναι με πολιτικούς όρους το δημοσίευμα. Δεν έχει πραγματική βάση, γιατί ξέρω πολύ καλά θεσμικά. Επειδή είχα και την ευθύνη της Εξεταστικής Επιτροπής για τα δάνεια κομμάτων και μέσων ενημέρωσης και γνωρίζω τι γινόταν με τα μέσα ενημέρωσης, είναι με πολιτικούς όρους το δημοσίευμα. Στοχεύει στον κύριο Κρέτσο και στο Υπουργείο, διότι δώσαμε τη μάχη για να πάρουν άδειες στα κανάλια. Και γιατί προφανώς απορρίφθηκε ο φάκελος κ. Καλογρίτσα, γιατί δεν είχε όλα τα νομοποιητικά στοιχεία. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία στη δημόσια τηλεόραση και στην παρέα μας. Δεν προλάβαμε να πούμε πράγματα για την ασφάλεια και το άσυλο. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία αυτά μέσα στον Ιούλιο που θα είμαστε και εμείς στον αέρα, γιατί μετά τον Ιούλιο η εκπομπή για την Ελλάδα θα κλείσει τον κύκλο της, ό,τι φέρει η όμορφη ζωή. Ελπίζω μέσα στον Ιούλιο να συναντηθούμε πάλι. Στη διάθεσή σας. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ.